παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της ρεβάνς της φάσης των 16 του κυπέλου Ελλάδος βρίσκεται βεβαίως στο μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού και του Κάρλος Καρβαλιάλ. Ωστόσο, υπάρχει και το μεταγραφικό κομμάτι στο οποίο ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να ψάχνει τουλάχιστον δύο στόπερ αλλά και δύο αμυντικούς χαφ. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ειδικός στο μεταγραφικό κομμάτι, ανέφερε μέσω των social media που διατηρεί ότι ο Νταβίτ Κάρμο της Πόρτο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στους ερυθρόλευκους όσον αφορά το κομμάτι του δανεισμού του από την Πόρτο. Μάλιστα, αναφέρει ότι ο παίκτης σύντομα θα έρθει στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, και πάλι μέσω ξένων media και ειδικά των αργεντίνικων, οι ερυθρόλευκοι φέρονται να βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Γκαστόν Ερνάντες από τη Σαν Λορέτσο με ένα ποσό το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιο που θα υπογραφεί θα είναι πενταετές. Από την πλευρά των αμυντικών χαφ, τα ονόματα των Αλί Μουστράτη και Μικέλ Κρέσπο φέρονται να βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της εξέβρεσης λύσης, ούτως ώστε ο Ολυμπιακός να δυναμώσει και στο κομμάτι των αμυντικών χαφ. Από εκεί πέρα, και αναφορικά με την προετοιμασία για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τα προβλήματα είναι ούκο λίγα και αυτά ακούν στις απουσίες των Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος είπε στη διάστρεμα στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, αλλά και του Ρέτσου, ο οποίος αποβλήθηκε και θα είναι έκτος από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάτι που σημαίνει ότι Ντούι και Μπιανκόνε θα είναι το αμυντικό δίδυμο και από εκεί και πέρα ο Κάρλος Καρβαλιάλ θα περιμένει να δει την κατάσταση τόσο του Ομάρ Ρίτσαρτς όσο και του Ντάνιελ Ποντένσε, με τον δεύτερο πάντως να μην αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος βεβαίως έχει τα δικά του προβλήματα αλλά έχει και τις λύσεις ούτως ώστε οι Ερυθρόλευκοι να παραταχθούν με την καλύτερη δυνατή ομάδα και βεβαίως να πάρουν την πρόκριση σε ένα ιδιαίτερα κομβικό παιχνίδι στο οποίο θα παιχτεί η πρόκριση, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο.